Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Athens Art, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή Βυζαντινή Ηχό και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε τον Διευθυντή της Σχολής της Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγή Ακαδημίας, καθηγητού Βυζαντινής Ευρωπαϊκής Μουσικής και Μονοδίας, τον κύριο Σπυρίδωνα Παυλάκη. Δάσκαλε, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εύχομαι τα καλύτερα και στην ευόδοση του έργου το οποίο επιτελείτε. Να είστε καλά. Και θα προσπαθήσουμε σήμερα, αγαπητοί μου, να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια τον δάσκαλο, ώστε να θέσουμε κάποια θέματα γύρω από την Βυζαντινή μας μουσική και όχι μόνο, ευρύτερα τη μουσική. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε αναπτύξει όχι μόνο τη τέχνη του ψάλιν, αλλά έχετε διακριθεί και στη δυτική μουσική, καθώς επίσης και στο θέατρο με τους κορυφαίους του είδους. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια πώς καταφέρατε τη σύζευξη όλων αυτών, δηλαδή αν ήταν δύσκολο να τα καταφέρετε ή είναι συγκοινωνούντα δοχεία μιας ευρύτερης προσωπικής σας καλλιτεχνικής ανησυχίας. Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση αυτή. Πρέπει να πω ότι η τέχνη είναι μία και ό,τι έχει σχέση με την ποίηση και τη μουσική είναι αλληλένδετα και πολύ βαθιά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Θα πούμε ότι οι αρχαίοι, και ο Πλάτωνας το αναφέρει, ότι θεωρείται η ποίηση και η μουσική ένα αδιαίρετο σύνολο. Λοιπόν, το άλλο σκέλος, η τραγωδία, η οποία αναπτύχθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, έχει όλα τα στοιχεία αυτά. Και τη μουσική και την ποίηση και πολύ βαθιά ανθρώπινα και θρησκευτικά μηνύματα τα οποία περνάει για τον κόσμο. Αρκεί να αναφερθούμε στον ορισμό της τραγωδίας κατά Αριστοτέλη, το γνωρίζουν και όσοι δεν το γνωρίζουν, ας το πούμε έτσι, «Έστιουν τραγωδία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης, ειδισμένο λόγο, δρόντων και ούδη επαγγελίας, διελέου και φόβου περαίνουσα, την τοντιού των παθημάτων κάθαρση». Αυτό ήταν το βασικό ανά τους αιώνες, η βασική αναζήτηση του ανθρώπου ανά τους αιώνες, η κάθαρση. Το πώς μπορεί δηλαδή συναισθηματικά και ψυχικά να νιώσουμε καθαροί στην ψυχή και στη συνείδησή μας. Στο πέρασμα των αιώνων, με πολλές αναζητήσεις, και όταν πια τα ήθη έφθυναν με την επικράτηση των Λατίνων, θα το πούμε γιατί έτσι είναι, και όταν πια ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όπως λέει και ο Ευαγγέλιο, που δεν πήγαινε πια άλλο από τον εκπεσμό των ηθών, εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού για να σώσει την κατάσταση, θα το πούμε έτσι πολύ απλά. Και ήρθε ο Χριστός στη γη για να επαναφέρει τις αξίες. Αυτές οι αξίες είναι που μέχρι σήμερα, μέσω της, και εμείς μέσω της Ορθοδοξίας, παλεύουμε για την κάθαρση της ψυχής μας. Αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους. Οι Ορθόδοξοι και η δογματική, αλλά και η υμνολογία συντείνουν σε αυτήν την προσπάθεια και με πάρα πολλούς τρόπους. Άρα λοιπόν έχουμε και στην Ορθοδοξία μια σύζευξη ποίησης, θείας ποίησης, σπουδαίας ποίησης, εκκλησιαστικής ποίησης και μουσικής. Η Βυζαντινή μουσική ανά τους αιώνες βεβαίως ξεκίνησε από την αρχαία ελληνική μουσική. Αυτή ήταν η μόνη γραπτή μουσική που έχουμε ανά τους αιώνες, οι αρχαίοι Έλληνες την εφήβραν, η αλφαβητική γραφή. Δηλαδή και τα πρώτα έργα που γράφτηκαν ήταν με αυτή την γραφή και με αυτούς τους τρόπους, όπως ονομάζανε οι αρχαίοι, τους κλίμακες δηλαδή, τους ήχους που λέμε σήμερα. Απλώς προσαρμοστήκανε από τις 36 κλίμακες των αρχαίων, οι 8 οι ήχοι που λέμε σήμερα, η 8 ηχεία, η οποία επεκράτησε διότι συνείδε, ταιριάζει δηλαδή, με το ήθος και το ύφος της νέας θρησκείας. Το να συντεριάσεις λοιπόν όλα αυτά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δύσκολο μεν, αλλά πρέπει νομίζω ο άνθρωπος να νιώσει την καλλιτεχνία μέσα στην ψυχή του,
ότι έχει να υπηρετήσει πολύ σπουδαίους σκοπούς, όπως είναι αυτό που λέμε κάθαρση δηλαδή. Και πρέπει ο εκτελεστής πρώτα-πρώτα να νιώσει ο ίδιος καθαρός στην ψυχή του και στη συνείδησή του, για να μπορέσει να συμμετάσχει και να συμβάλλει στο γενικό καθαρμό. Είναι μία δύσκολη διαδικασία. Η οποία όμως τον κινητοποιεί στην ουσία, του δίνει το σκοπό της ζωής. Αυτός είναι ο σκοπός. Το στόχο. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός. Δύσκολη διαδικασία και προϋποθέτει πολύ κόπο και πολύ μελέτη. Επειδή μας ακούνε πολλοί νέοι και νέες, ή το site του Athens Art έχει νέο κοινό, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν οι νέοι λοιπόν της εποχής μας, έχοντας το άγχος της επαγγελματικής τους αποκατάστασης, μπορούν ταυτόχρονα να ασχοληθούν με την τέχνη, με τις τέχνες, την μουσική και κάθε είδος πολιτισμού. Εγώ θα πω ότι είναι η μόνη διέξοδος που έχουν από σήμερα. Από τις κρίσεις. Είναι η μόνη διέξοδος, εάν θέλουμε να έχουμε μία κοινωνία ευημερούσα, είναι ο μόνος τρόπος να ασχοληθούν με τις τέχνες, με την τέχνη γενικά. Είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι χορόδραμα ή οτιδήποτε. Μόνο μέσα από εκεί. Και δυστυχώς θα πω αυτό. Με πολύ λύπη διαπιστώνω τον εκπαισμό των ηθών και των καταστάσεων. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία της σημερινής κοινωνίας, να βλέπουμε 15χρονα και 16χρονα παιδιά να δημιουργούν συμμορίες για να ληστέψουν συνομήλικους του ή μικρότερους, αυτά είναι οι χειρότερες ενδείξεις μιας εκπεσμένης κοινωνίας. Και πολλές φορές διαρωτώμαι τι κοινωνία θα είναι αυτή αυτών των παιδιών όταν αυτά τα παιδιά ενηλικιωθούν. Θα το πω με τα λόγω γνώσεως και με πολύ θλίψη. Αυτό που γίνεται, και περνάω και το μήνυμα, αυτό που γίνεται σήμερα από την κυβέρνηση, το να ουσιαστικά ευτελίζει τις σπουδές μας και της μουσικής, και μιλάω διτά και του θεάτρου ως ηθοποιός και του θεάτρου, είναι μέσα στο σχέδιο αυτό. Δηλαδή δεν θέλουν την κοινωνία να είναι εξαγνισμένη, να είναι με καθαρή την ψυχή και τη συνείδηση, αλλά τι θα είναι έρμεο του συστήματος, το οποίο καλλιεργεί ουσιαστικά αυτές τις καταστάσεις για να δημιουργήσει μια τέτοιου είδους κοινωνία. Ο Πλάτων λέει ότι ενδεικτικό εκφυλισμένης κοινωνίας είναι όταν οι δάσκαλοι, οι μαθητές δεν σέβονται τους δασκάλους και όταν οι νεότεροι δεν σέβονται τους γεροντότερους. Και δυστυχώς αυτά ακριβώς βιώνουμε. Πώς θα μπορούσε το κράτος με την ευρύτερη έννοια να αναβαθμίσει την πλούσια πολιτική κληρονομιά μας? Στην ουσία μας περιγράφεται μια εικόνα η οποία έχει μια διάβρωση. Μπορεί αυτό να αλλάξει? Το ίδιο το κράτος μπορεί να το... Το πιο εύκολο πράγμα είναι. Δεν θέλουνε. Ναι. Προφανώς δεν θέλουνε. Δεν τους βολεύει. Από τη στιγμή που καλλιεργούν το εγώ και όχι το εμείς, διότι το εγώ είναι εύκολο. Βλέπετε ο Λύκος τι κάνει στα πρόβατα. Ξεμοναχιάζει ένα πρόβατο. Όταν είναι όλα μαζί όμως, θα πολεμήσουν. Δεν μπορεί όλα μαζί όταν είναι. Όταν λοιπόν διαλύει συλλογικές, τώρα το πάμε στην πολιτική, αλλά τι να κάνω, είναι όλα αλληλένδετα. Ναι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, καταργούνται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταργούνται ατομικά δικαιώματα, ατομικούνται προσωπικές ελευθερίες, εργασιακά δικαιώματα. Και σου λέει ο καθένας μόνος του. Ο καθένας μόνος του τι είναι? Είναι πολύ εύκολο αναλώσιμο. Mm. Λοιπόν, όταν τα παιδιά οδηγούνται όχι το να είναι όλα μαζί, το να ανταλλάξουν απόψεις, να μιλήσουν, να διασκεδάσουν. Εμείς τι κάνουμε? Και να διαφωνήσουν. Καθόμασταν όλα μαζί, τρώγαμε, πίναμε. Πού τα αυτά? Δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν. Θλίβομαι όταν βλέπω τα παιδιά, τα νέα παιδιά, να είναι μαζί σε μια παρέα και το καθένα να είναι μόνο του και να παίζει στο κινητό. Αυτό είναι τα μεγαλύτερα σημάδια παρακμής της κοινωνίας μας. Και επανέρχομαι να πω ότι μόνο μέσα από τη μουσική, το θέατρο, την τέχνη γενικά,
μπορούν να καλλιεργηθούν αυτά. Έτσι λοιπόν, εάν το σύστημα ήθελε, θα μπορούσε να έχει κάνει μουσικές ακαδημίες. Κάποτε ρωτήθηκα από μία υπουργό την άποψή μου και της είπα ότι κάθε ανεπτυγμένο κράτος έχει και, πώς το λένε, μουσική ακαδημία. Εμείς τι έχουμε? Τίποτα. Λοιπόν, μουσικές ακαδημίες, ανώτατες σχολές δραματικής τέχνης. Στη χώρα που γέννησε το θέατρο δεν υπάρχει ανώτατη σχολή δραματικής τέχνης. Δραματικό. Ναι, και περιμένω μεταξύ. Μου έλεγε, θα το πω, η Ειρήνη Παπά, με την οποία συνεργάστηκα και την υπομονώ πάντα μια ζωή. Μου έλεγε ότι κοιτάμε, λέει, και λέει, αυτός λέει, ηθοποιός είναι της γερμανικής σχολής, ο άλλος είναι της ρώσικης σχολής. Και λέω, η Ελλάδα γέννησε το θέατρο και περιμένουμε να μας πούνε οι Γερμανοί ή οι Ρώσοι ή οι Γάλλοι για το θέατρο, σε εμάς που το γεννήσαμε? Δηλαδή αυτό είναι κατάντια. Και η Ελλάδα λοιπόν δεν θέλουν, δεν θέλουν. Αν θέλαν, είναι το ευκολότερο πράγμα το να δημιουργήσουν ανώτατες σχολές δραματικής τέχνης, χοροδράματος και τα λοιπά, με όλα αυτά. Η Καημένη Παπά εκεί, όταν έκανε το σχολείο κάτω, αυτό ήταν το όραμά της. Να κάνει μια ανώτατη σχολή στην οποία θα καλλιεργούνται όλα όσα έχουν σχέση με το θέατρο. Δηλαδή υποκριτική, ενδυματολογία, σκηνοθεσία, μουσική, χορός, τα πάντα. Ούτως ώστε να βγάλει καλλιτέχνες ολοκληρωμένους. Δεν πρόλαβε βέβαια. Αλλά πάντα υπάρχει το ερωτηματικό, γιατί δεν το κάνουν. Θα βάλουμε μία ανατελεία, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε και είναι και επίκαιρα και καλώς πρέπει να έχουμε μία άποψη για το τι ακριβώς γίνεται, να μην ζούμε μέσα στα κινητά μας, αλλά στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, που είναι έξω στη ζωή. Θέλω να πούμε λίγο στο πλαίσιο της ψαλτικής τέχνης. Εκμεταλλευόμενοι, όπως είπα και πριν, την παρουσία σας εδώ. Είστε ένας δάσκαλος, βέβαια όχι μόνο της βυζαντινής μουσικής, όπως είπαμε και της ευρωπαϊκής και της μονοδίας. Μπορεί ένας δάσκαλος να είναι μεταδοτικός και αποτελεσματικός εάν δεν έχει την παιδαγωγική σπουδή? Και από την άλλη πλευρά, εάν κατέχει την παιδαγωγική σπουδή, αρκεί για να είναι μεταδοτικός? Υπάρχουν έμφυτα χαρίσματα για ένα δάσκαλο ή όλα είναι θέμα εμπειρίας και μελέτης? Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι για να γίνει κάποιος δάσκαλος πρέπει να το αγαπά πάρα πολύ. Πρέπει να αγαπά το να δίνει στους ανθρώπους. Πρέπει να αγαπά τους νέους και πρέπει να αγαπά αυτό που κάνει. Και να δίδει αγάπη. Όσα χρόνια και αν σπουδάσει παιδαγωγικές μεθόδους, δεν νομίζω ότι θα του προσθέσουν τίποτα. Εάν ο ίδιος δεν θυσιάζεται, να το πω έτσι πολύ απλά, για αυτό που κάνει, να το κάνει θυσιαστικά για τα παιδιά του, για τους μαθητές του, γιατί έτσι πρέπει, εγώ παιδιά μου τα βλέπω, δεν θα πετύχει. Και λογικά θα λειτουργεί θυσιαστικά και στις άλλες πτυχές της ζωής του. Σε κάθε έκφανση της ζωής του. Νομίζω λοιπόν ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει πάντα να προσεγγίζεις τα παιδιά με αγάπη. Πάντα. Εγώ αυτό το τρίπτυχο που έχω, που λέω για τους δασκάλους, ότι τρία πράγματα. Ο δάσκαλος πρέπει πρώτα-πρώτα να ξέρει να οδηγήσει τα παιδιά από τα εύκολα στα δύσκολα, από τα απλά στα σύνθετα, και τρίτο και κυριότερο, να μην τους βλέπει ποτέ ανταγωνιστικά. Εγώ αυτούς τους στόχους όταν έγινε δάσκαλος έβαλα και δοξάζω το Θεό ότι κατάφερα να έχω πολλές γενιές μαθητών και ψαλτών που κοσμούν τα ψαλτήρια στον κόσμο ολόκληρο. Και βεβαίως, όπως είπα και άλλες φορές, ότι εγώ χρήματα δεν έκανα από αυτή τη δουλειά και ότι πρόκειται να κάνω τώρα. Αλλά η ανταμοιβή μου είναι ότι θα με πάρουν από την Συρία, από το Λίβανο, από την Αμερική, από την Ρουμανία, από εδώ, από εκεί, να μου πούνε, δάσκαλε, τι κάνεις? Για μένα αυτή είναι η ανταμοιβή μου και η πληρωμή μου. Και ίσως η υψηλότερη και πιο ουσιαστική. Έτσι είναι. Για την ψυχή σας. Συνεχίζουμε στο κομμάτι της ψαλτικής τέχνης, λοιπόν, και να δούμε λίγο το θέμα της μελοποιίας.
οι μελοποιοί του 20ου αιώνα προσέθεσαν στη ψαλτική τέχνη συνθέτοντας καινούργια μαθήματα μέσα στις σταθερές των κλασικών, μάλλον μέσα στις σταθερές των κανόνων που διέπεται ή ξέφυγαν από τις κλασικές φόρμες. Κάποιοι βαδίσαν στα χνάρια των κλασικών κανόνων, mm-hmm. που αυτοί είναι και σπουδαίοι. Κάποιοι άλλοι όμως έβαλαν και στοιχεία ξένα, εξωτερικής μουσικής, ας πούμε, αυτό που λέμε. Τα οποία δεν συνάδουν, κατά τη γνώμη με το ήθος και το ύφος της βυζαντινής συνολογίας. Πρέπει, αυτό που λέω πάντα, να είτε συνθέτοντας είτε εκτελώντας τα έργα, πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε επίγνωση του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε και το σκοπό τον οποίο επιταλούμε. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε είτε εκκλησιαζόμενοι είτε ως ψάλτες ότι η εκκλησία είναι χώρος διασκέδασης. Δεν είναι χώρος διασκέδασης. Είναι χώρος προσευχής. Επιτελείται μία μυσταγωγία που πάμε ακριβώς για την κάθαρση, για την ψυχή μας. Εκεί, γι' αυτό πάμε. Άρα και εγώ αυτό μελοποιός... που λέω ότι είναι η συνέχεια της αρχαιολινικής τραγωδίας, mm-hmm. γιατί έχει όλα τα στοιχεία. Ο μελοποιός λοιπόν πρέπει να σέβεται τους κανόνες αυτούς και το ήθος της συγκεκριμένης μουσικής και βάσει αυτών των κανόνων και του ήθους να πορεύεται στις νέες συνθέσεις. Θα μου πείτε τώρα, έχουν γραφτεί χιλιάδες χερουβικά, χιλιάδες κοινωνικά, χιλιάδες άξονες, τι ένα τους αιώνες κτλ. Εγώ δεν γράφω, γιατί πιστεύω ότι έχει εξαντληθεί η μουσική φιλολογία αυτών των συγκεκριμένων ύμνων. Θα μου πεις, δεν γράφεις, γράφω. Εντάξει, γράφω μελοποιώντας τους νέους Αγίους. Οι Αγίους οι οποίοι δεν υπάρχει μουσική στα παλιά έργα. Όλοι δηλαδή, ας πούμε, μελοποίησα τελευταία τους όλους τους Αγίους της ιδιαίτερης πατρίδας μου και της παροναξίας. Είναι νέοι, ο Άγιος Αρσένιος, η Αγία Θεοκτίστη, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ο Νικόδημος ο Γεωρίτης, ο Κύριλλος ο Όσιος Κύριλλος και το γέροντά μου βέβαια του Φιλόθεου, είναι αναμονή και της αγιοκατάταξής του. Αλλά εγώ σέβομαι τους κανόνες, δηλαδή βάσει των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων και το πρότυπό μου είναι ο Πέτρος. Διότι αυτός ο άνθρωπος έγραψε μέσα με τέτοια λιτότητα, δωρικότητα τους ύμνους, οι οποίοι πραγματικά είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν το ήθος και το ύφος της βυζαντινής υμνολογίας. Γιατί επεκράτησε να ψάλουμε του Ιωάννου, το διασκευαστέν δηλαδή, και όχι του ιδίου του Πέτρου? Ναι, δεν είναι μεγάλη διαφορά, mm-hmm. ας πούμε, είναι ελάχιστες οι διαφορές. Εγώ μιλάω τώρα για έργα νεότερων του 20ου αιώνα, ναι. ας πούμε, έργα τα οποία δεν ακολουθούνται οι κλασικές γραμμές. Δηλαδή έχουν γραφτεί έργα τα οποία έχουν τέλος πάντων γραμμές άλλες, οι οποίες δεν είναι μέσα στα κλασικά πρότυπα. Ακόμα θυμάστε, το ξέρετε, γνωρίζετε, ότι το Πατριαρχείο δεν έχει αναγνωρίσει ούτε καν τα έργα του Νικολάου του Σμύρνης, του πρωτοψάλτη, διότι φαίνεται ότι ο Νικόλαος είχε επηρεαστεί από τη Σμυρναίκη παράδοση, την παραδοσιακή μουσική, και πρέπει να έχει μέσα τέτοια στοιχεία στα έργα του. Γι' αυτό δεν αναγνωριστήκαν ποτέ. Είχα την ευκαιρία το 1993 να πάω στην βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου και να κάνω μια μελέτη πάνω στον Νικόλαο. Πραγματικά αυτό ισχύει, γιατί μελέτησα πολλά από τα έργα του και όντως ξεφεύγουν από τα κλασικά πρότυπα των μεγάλων μελουργών. Ναι. Είστε θετικός ως προς τις αναλύσεις των ποιοτικών σημείων? Δηλαδή, ο τρόπος αυτού του είδους γραφής αλλοιώνει την παραδεδομένη μουσική σημειογραφία της νέας μεθόδου? Δηλαδή, θέλω να πω ότι έγινε μια προσπάθεια και από παραδοσιακούς ψάλτες, πράγματα τα οποία ακούσανε και τα οποία εμείς οι νεότεροι πρέπει να τα ακούσουμε για να τα ερμηνεύσουμε, να τα γράψουν στο χαρτί. Αυτό αλλίωσε όμως πάλι τους κανόνες της σημειογραφίας που μας παρεδόθηκε το Πέτρο. Ως ένα βαθμό, ναι. Νομίζω ότι καταρχήν
πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι η συνέχεια είναι μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Έτσι γίνεται η συνέχεια και η ελοχία των γενεών. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα ποιοτικά σημάδια που λέμε, οι καθαυτό ποιοτικοί χαρακτήρες συν την πεταστή και τα κεντήματα που έχουν και ποιοτική ενέργεια, είναι αρκετά για να επιτελέσουν το ρόλο τους. Ποιος είναι ο ρόλος? Ο ρόλος δεν είναι αυτό καθεαυτό να τα εκτελέσουμε. Όχι. Είναι βοηθητικά ερμηνείας του ποιητικού κειμένου. Όλα τα σημάδια που υπάρχουν πρέπει να συντείνουν σε αυτό, στην ερμηνεία του ποιητικού λόγου. Η βυζαντινή μουσική δεν είναι τα σημαδόφωνα, όχι. Είναι η ποίηση. Είναι η ποίηση η οποία πρέπει να αναδεικνύεται μέσω της μουσικής. Άρα προηγείται ο λόγος. Ο λόγος. Μα είναι προσευχή. Δεν πάμε, οι πιστοί, συγγνώμη που θα το πω, οι πιστοί δεν πάνε να ακούσουν εμένα ή σε ένα στον άλλο συνάδελφο να εκτελεί ωραία το τρομικόν ή το αντικενοκύλισμα ή το πίεσμα ή το ουράνισμα κτλ. Όχι, δεν τα ξέρει, δεν τον νοιάζει. Πάει να έρθει σε κατάσταση προσευχής. Και πώς θα έρθει? Με το λόγο. Θα μου πεις, το ξέρουν όλοι το λόγο? Πώς διεδόθη πίστη σε αγράμματους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια? Εμείς ξέρουμε κάποια γράμματα τώρα, είναι άλλο κεφάλαιο ότι καταργήσαν τα αρχαία και τα παιδιά είναι αγράμματα σήμερα, αλλά πώς διεσώθη και διεδόθη η πίστη σε αυτούς τους αγράμματους ανθρώπους μέσω της ποίησης? Δεν πηγαίνανε στην εκκλησία οι πιστοί για να διασκεδάσουν. Προσευχή. Αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας και των σημαδιών αυτών. Και ίσως αυτά τα ποιοτικά σημεία δίνουν και την δυνατότητα των επιλογών όταν είναι στην κλασική τους γραφή. Ναι, παρά όταν ο καθένας, κάτι... βεβαίως, ναι. Ο καθένας από τους εκτελεστές να βάλει το προσωπικό του στοιχείο προσέγγισης του λόγου. Mm-hmm. Πάλι ο λόγος είναι το ζητούμενο, η ποίηση δηλαδή. Έτσι όπως είναι γραμμένη, γιατί λέω ότι η βυζαντινή μουσική είναι μουσική στενογραφία. Εντάξει, είναι μουσική στενογραφία. Πρέπει λοιπόν να ξέρει ο κάθε εκτελεστής, καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά το λόγο, και γι' αυτό εγώ επειδή ευλογήθηκα να ξέρω αρχαία ελληνικά, αλλά και στη σχολή εγώ έχω βάλει και τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από εδώ και 3 χρόνια, ούτως ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τι λένε. Μάλιστα σε συνεργασία με τον ένα μαθητή μου φιλόλογο τους κάνει τώρα τα ανάλυση των νεοθυνών, των δοξαστικών των νεοθυνών. Και νομίζω είχε δοθεί κάποια υποτροφία από, κάποιες υποτροφίες από κάποιον δωρητή στη σχολή. Ναι. Ο ίδιος ο κύριος. Ναι. Ωραία. Ναι. Έτσι μπορεί να προσεγγίσουμε, ας πούμε, την εκτέλεση των ύμνων. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι αυτός σκοπός. Και μάλιστα είχε γίνει και ένα συνέδριο, εγώ διαφώνησα, για την εκτέλεση των σημαδιών. Δεν είναι το ζητούμενο το να εκτελέσουμε τα σημάδια. Το ζητούμενο είναι να ερμηνεύσουμε τον ποιητικό λόγο. Και θα πρέπει και ο τρόπος μελοποίησης να είναι περιγραφικός του ποιητικού και υποστηρικτικός του ποιητικού νοήματος. Να ξέρουμε πότε έχει τις αναβάσεις και πότε έχει τις καταβάσεις. Εκεί είναι σπουδαίο το δημιούργημα. Διότι περιγράφει, δεν είναι περιγράφει μόνο, πώς το λένε, εικόνες, περιγράφει κυρίως συναισθήματα και ψυχικές καταστάσεις. Έτσι, εκεί πρέπει να συντείνει η μελοποιία και η εκτέλεση, βέβαια. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την ανάδειξη του ήχου που ο μελοποιός μελοποιεί και με τη λιγότερη χρήση φθορών που περνάνε συναισθήματα. Καμιά φορά, ναι. Πώς μπορεί, ας πούμε, θυμάμαι
την ενεργή δοξολογία του Μελχισεδέκ, που είναι και η πρώτη που έχουμε αυτού του είδους με την μορφή που την έχουμε σήμερα η δοξολογία. Ο Μελχισεδέκ έχει την μεγάλη διοξιοτεχνία να αναδείξει τον ποιητικό λόγο χωρίς να χρειαστεί να μεταβεί σε άλλες κλίμακες, σε άλλο ήχο. Είναι όλα στον πλάγι του πρώτου. Δεν έχει τη δυνατότητα. Απλώς έχει ορισμένες αναβάσεις εκεί που του επιτρέπει ο ποιητικός λόγος, που πρέπει να ανεβεί, και εκεί που ανεβάζει ψυχικά σε ανεβάζει, αλλά δεξιοτεχνικά και πολύ σπουδαία μελοποιημένα όλα αυτό, όλη η δοξολογία, χωρίς να νιώσει την ανάγκη να βάλει φθορές να μεταβεί σε άλλο ήχο. Και μέσα στην έκταση του ήχου. Του ήχου, ναι, βεβαίως. Και ίσως εκεί είναι και πολύ πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, και δύσκολο ο εκτελεστής, ο ερμηνευτής, να το ερμηνεύσει και να το κερδίσει τον ακροατή. Από ναι. Ότι αν είχε κάτι που θα ήταν πιο ενθουσιαστικό, με ψηλά κτλ. Ναι. Ναι. Γιατί τότε εγώ και την διδάσκω πάντα στους μαθητές μου αυτή την δοξολογία. Γιατί είναι ακριβώς αυτό το πολύ σπουδαίο δείγμα του πώς μπορεί να μελοποιηθεί ένα έργο, διατηρώντας όλα τα στοιχεία της μυσταγωγίας, χωρίς να μπαίνουν εξωτερικά στοιχεία εντυπωσιασμού κατά κάποιο τρόπο ή έπαρσης ή αυτά. Ναι, αλλά έχει όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία τέρπουν την ψυχή, όχι τα αυτιά, τέρπουν την ψυχή. Προς το σκοπό της θείας επικοινωνίας της έτσι, ακριβώς, αυτό. Θα ήθελαμε να συνεχίσουμε λίγο στο θέμα του ρυθμού. Αναφέρεται στα θεωρητικά ότι ο ρυθμός είναι η ψυχή της μουσικής. Παλαιοί καταξιωμένοι ψάλτες, φορείς, θα λέγα, και της πατριαρχικής παραδόσεως, ισχυρίζονται ότι ο συνεπτυγμένος ρυθμός δεν αφορά την ψαλτική τέχνη. Άλλοι πάλι λένε ότι ο συνεπτυγμένος ρυθμός, αγαπητοί μου, μας παρεδόθηκε από τους αρχαίους Έλληνες, αλλά και από τον πρώτο μεγάλο θεωρητικό της νέας μεθόδου, τον Χρήσταθο των Εκμαδίτων. Και μάλιστα ότι αποτελεί το απαραίτητο συστατικό της ερμηνείας, του μέλους, το οποίο προσδίδει πλαστικότητα, ροή και ζωντάνια στο εκάστοτε μάθημα. Ποια είναι η άποψή σας σε όλο αυτό το θέμα? Εγώ διαφωνώ. Ρυθμός, τι θα πει ρυθμός? Ένα έργο θα πρέπει, το ζήτημα είναι το πώς το μετράς. Αυτό είναι λοιπόν, αν θα το μετρήσεις με απλό ρυθμό ή συνεπτυγμένο. Το ζήτημα είναι να διατηρηθούν οι ρυθμικές αγωγές σε κάθε έργο. Η ταχύτητα ή η βραδύτητα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ένα κανόνα, όπως λες ένα χειρουργικό, ή ένα χειρουργικό, όπως λες ένα ερμολογικό μέλος, ένα κανόνα. Το κάθε είδος και της ψαλτικής τέχνης έχει τη ρυθμολογία του, η οποία παρεδόθη ανά τους αιώνες. Τώρα, εάν ένα στιχειραρικό, του νέου στιχειραρίου, ας πούμε, το μετρήσει συνεπτυγμένα ή το μετρήσει απλά, δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν επηρεάζει δηλαδή την ταχύτητα ή την βραδύτητα? Όχι. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρουμε το πώς θα το εκτελέσουμε. Σε τι ρυθμική αγωγή. Τώρα, αν το μετρήσουμε απλά συνεπτυγμένα, αυτό έγκυται στον μαέστρο. Πώς θα το διδάξει. Αυτό μπορεί να έχει διαφοροποίηση στην ερμηνεία, να επηρεάσει ο τρόπος αυτός? Καθόλου. Όχι. Καθόλου. Μόνο είναι το πώς θα το μετρήσεις. Δεν επηρεάζει αυτό. Αλλά για να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μας εντόθησαν μεσάνυχτα, αυτό που λέει και ο Περιστέρης, ότι έχουμε μεσάνυχτα σχετικά με τη ρυθμολογία. Δεν υπήρξαν. Απλώς ξέρουμε ότι έχουμε δύσιμο, τρίσιμο, τετράσιμο, ας πούμε, και μετά είναι πώς θα το μετρήσαν συνεπτυγμένο και αυτό. Κάποια στιγμή λέει ποιος ψάλλει συνεπτυγμένα. Ο καθένας μας μπορεί να ψάλλει συνεπτυγμένα. Αυτό τι είναι? Είναι έλλειψη των παλαιών δασκάλων ή γενικότερα της μουσικής μας σαν πώς? Αν θα δείτε τα έχεις δει. Τα παλιά έργα, ας πούμε, της νέας μεθόδου, δεν υπάρχουν ρυθμολογικές ούτε χωρίζουν τίποτα χωρίσματα του ρυθμού.
Οι παλιοί δάσκαλοι, ας πούμε, μου έλεγε και ο δάσκαλος μου συγχωρεμένος, ότι μετρούσαν χτυπώντας ένα-ένα χτύπο στο πόδι, μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, βεβαίως η βυζαντινή μουσική είναι τονική μουσική. Δηλαδή πρέπει τονιζόμενη συλλαβή πάντα είναι. Πάλι με τον λόγο. Βέβαια. Γι' αυτό λέμε ότι και τα μέτρα, ας πούμε, της ποίησης και της μουσικής είναι, αφού και οι αρχαίοι θεωρούσαν ως ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο την ποίηση και τη μουσική. Γιατί έχουμε τα μέτρα, ας πούμε, τα ποιητικά, τους ιάμβους και αναπέστους και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν άμεση σχέση και με τη ρυθμολογία της μουσικής όλα αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να ξέρουμε σε κάθε μέλος το ρυθμό τον οποίο πρέπει να υποθεί και το αν θα το μετρήσουμε συνεπτυγμένα ή απλά έγκυται στον μαέστρο. Πώς θα το διδάξει, στον κάθε χωράρχη πώς θα το διδάξει. Ούτε θα αναθεματίσεις τον ένα, ούτε τον άλλο. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το πώς θα το μετρήσεις. Ότι πρέπει να μετρηθεί, ότι ο ρυθμός είναι πολύ βασικό συστατικό στοιχείο της μουσικής, γιατί χωρίς ρυθμό, το λέει και ο Χρήσαντος, ότι είναι το άριθμο, είναι ατάκτος, ερημένη η ήχη κτλ. Yeah. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι πρέπει να έχει μία συμμετρική ακολουθία των χρονικών αξιών και την ρυθμολογία που πρέπει να έχει το κάθε μέλος. Ανάλογα το... Πρέπει να γνωρίζουμε το πώς θα πεις τον κανόνα, το πώς θα πεις τα στιχειραρικά, τα πασαπνοάρια, τους ένους κτλ. Και πώς τα χειροβικά. Και βεβαίως υπάρχει στην ευχέρεια και στην ευληγησία του κάθε πρωτοψάλτη και των καταστάσεων. Όταν έχουμε, ας πούμε, ένα αρχιερατικό συλλήτρουργο με 5 και 10 αρχιερείς και άλλους καμιά δεκαριά παπάδες. Πάμε ιερείς, στο λειτουργικό χρόνο. Πρέπει τότε να δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται για να καταφέρουμε να προλάβουμε μέσα στη διαδικασία αυτή να γίνουν ό,τι πρέπει. Οπότε πρέπει να έχουμε μια ευληγησία, να ξέρουμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο όπως πρέπει. Μια ευελιξία να είμαστε ανάλογα. Θέλουμε να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, επειδή είστε και καθηγητής μονοδίας, αλλά είστε και ψάλτης. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε σαν ενιαίο κομμάτι. Είναι γεγονός ότι η φωνητική τέχνη είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για όποιον χρησιμοποιεί τη φωνή του σε οποιοδήποτε τρόπο μουσικής έκφρασης και καλλιτεχνίας. Ωστόσο, η φωνητική τέχνη είναι μία για όλα τα είδη τραγουδιού ή ποικίλει με διαφορετικές τεχνικές ανάλογα με το ερμηνευτικό είδος του τραγουδιού που θέλει να εκπροσωπήσει ο καλλιτέχνης. Αυτό είναι το πρώτο, έτσι, και ένα δεύτερο το βάζω μαζί για να μας τα απαντήσετε συνολικά. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές που πρέπει ο ψάλτης να προσέξει μέσα από την εκμάθηση της φωνητικής τέχνης, ώστε αυτή να μην αλλοιώσει με χωρίς εισαγωγικά το εκκλησιαστικό ψαλτικό ύφος. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ότι εμείς που τραγουδάμε ή ψάλουμε είμαστε προνομιούχοι, γιατί κουβαλάμε μαζί μας το όργανό μας. Mm-hmm. Έτσι. Όντως, το όργανό μας είναι η φωνή μας. Δεν είναι μόνο για να επικοινωνήσουμε, είναι και για να ψάλουμε ή να τραγουδήσουμε. Όντως είναι έτσι. Όμως, έχω να πω το εξής, ότι η εκμάθηση αυτού του οργάνου είναι το δυσκολότερο είδος διδασκαλίας. Διότι ένας που δεν έχει κάνει καθόλου τραγούδι μπορεί να έχει μια αλφα επίδοση, αλλά εάν σπουδάσει την τεχνική της φωνής, θα την πολλαπλασιάσει αυτή την επίδοση. Πώς? Με την κατάλληλη παιδεία θα καταφέρει και να μεγαλώσει τη φωνή του και δεξιότητες περισσότερες να έχει και το αποτέλεσμα το ηχητικό ως καλλιτέχνη να είναι πολύ καλύτερο. Το οποίο αυτό ενυπάρχει μέσα στο... Βεβαίως ενυπάρχει. Εγώ η εμπειρία μου τόσων ετών πια που μου έχουν έρθει και πάρα πολλοί ψάλτες, βλέπεις ας πούμε έρχεται... πολλούς τους ηχογραφώ όταν πρώτο έρθουν. Διαφορές. Και μετά από καιρό πάλι τους ξαναηχογραφώ για να δουν οι ίδιοι τη διαφορά. Η σπουδή λοιπόν του τραγουδιού είναι το δυσκολότερο όργανο. Διότι πρέπει
ο δάσκαλος με το μαθητή να έχει μια πολύ άμεση επικοινωνία, να μπορέσει, ας πούμε, αυτό που λέμε ο μαθητής να ξεγυμνωθεί ψυχικά μπροστά στο δάσκαλο, δηλαδή να μην ντρέπεται πια, και να μπορέσει ο δάσκαλος να εκμεύσει τις δυνατότητες που έχει ο καθένας μας, τις οποίες δεν γνωρίζει, να μπορέσει να τις γνωρίσει, με λίγα λόγια να μάθει το κορμί του ως όργανο. Mm-hmm. Επειδή δεν έχουμε οπτική επαφή που έχει, ας πούμε, ο καθηγητής ή η καθηγήτρια του πιάνου, θα του πει, ή του βιολιού, θα του πει φέρει το δάχτυλό σου, παιδί μου, έτσι, αυτά. Εμείς δεν έχουμε οπτική επαφή. Mm-hmm. Είναι καθαρά εσωτερική αίσθηση το να μπορέσει, δηλαδή, ο μαθητής να νιώσει το κορμί του να λειτουργεί ως όργανο. Mm-hmm. Και αυτά πρέπει να γίνονται αυτοματοποιημένα. Γι' αυτό γίνονται. Είναι πολλά τα χρόνια μουσικής εκπαίδευσης πάνω στη φωνή, είναι όσα και στο πιάνο, γιατί το πιάνο έχει βεβαίως και ντύφιο βιολί να βγάλουν ένα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο απ' έξω, αλλά και ο τραγουδιστής θέλει διαρκή επαφή με το αντικείμενο, ούτως ώστε να καταφέρει αυτοματοποιημένα να έχει τις δυνατότητες που χρειάζεται. Τώρα, ο ψάλτης, η τεχνική του τραγουδιού, για να συνεχίσω στο ερώτημα, η τεχνική του τραγουδιού ή του ψαλσίματος, της εκφοράς δηλαδή της μουσικής, είναι ίδια. Είναι ίδια. Δηλαδή, αυτό που λέμε το θέμα της αναπνοής, της διαφραγματικής αναπνοής, έχω να πω ότι είναι ίδια. Και είναι ίδια γιατί είναι ίδια αυτή που μας παρέδωσε ο καλός Θεούλης. Άμα θα δείτε ένα μωρό παιδί να αναπνέει, αναπνέει το διάφραγμα. Αυτή την αναπνοή μας έδωσε ο Θεός, θα μας έπλασε. Τη διαφραγματική αναπνοή. Και αυτή την αναπνοή καλούμαστε να επαναφέρουμε, με την οποία να λειτουργήσει η τεχνική μας και στο τραγούδι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πρέπει να υπηρετήσουμε το συγκεκριμένο είδος της μουσικής που εκτελούμε με τους συγκεκριμένους κανόνες που έχει κάθε μουσική. Απαντώ στο ερώτημα για το ύφος και το ήθος. Η κάθε μουσική, όπως είπαμε, έχει κανόνες. Πρέπει λοιπόν να εκτελείται με τους συγκεκριμένους κανόνες και να αναδεικνύεται το ήθος και το ύφος της κάθε εποχής. Ακόμα και στο κλασικό ρεπερτόριο, ας πούμε, αλλιώς θα εκτελέσει, θα τραγουδήσουμε ένα ορατόριο, αλλιώς θα εκτελέσουμε ένα λίντερ και αλλιώς θα εκτελέσουμε μια όπερα. Και ακόμα, ανάλογα την εποχή ποικίλει. Ας πούμε, αλλιώς εκτελείται ο Μότσαρτ και αλλιώς εκτελείται ο Βάγνερ, ας πούμε, ή ο Μάλερ, ή η Μοντέρνη, ή ο Ρίχαρτ Στράους και ο Άλμπαμπερν και όλοι αυτοί. Ο καθένας έχει το στυλ του και το ενδεικτικό της εποχής την οποία γράφεται. Πρέπει λοιπόν ο εκτελεστής να γνωρίζει πάρα πολύ καλά το στυλ και την εποχή για να μπορέσει να τα δώσει, να τα ερμηνεύσει. Βυζαντινή μουσική, αν δεχτούμε, και έτσι είναι, ότι είναι ένας σταθμός της όλης μουσικής ιστορίας, μάλιστα με δικό της σύστημα γραφής, με δική της φιλοσοφία, αν το θέλουμε έτσι, διότι η βυζαντινή μουσική είναι ένας αλγόριθμος, είναι. Δεν έχει σχέση με την απολυτότητα της δυτικής μουσικής. Ξέρουμε στη δυτική, στο πεντάγραμμο, στο κλειδί του σολ, δεύτερη γραμμή είναι το σολ, τελείωσε. Σι και ρε και τα λοιπά. Η βυζαντινή μουσική είναι εντελώς σχετική και είναι ένας αλγόριθμος, δηλαδή το κάθε σημαδόφωνο έχει τη δική του διαδικασία. Μου ρωτάνε πολλοί, μα γιατί να έχει τρία σημάδια για να ανεβούμε μια φωνή? Δεν μπορούσε να βάλει ένα και να τελειώνουμε? Ναι, αλλά αλλιώς θα ανεβείς με την πεταστή, αλλιώς με το λίγο, αλλιώς με τα κεντήματα. Αυτό. Άρα υπάρχει ένας αλγόριθμος. Άλλη διαδικασία προβλέπεται για το καθένα. Έχει λοιπόν τους δικούς του, το δικό της σύστημα γραφής, δικούς της κανόνες, η βυζαντινή μουσική, και έχει και δικό της ύφος και ήθος. Εάν δεχτούμε ότι είναι Ελλάδα, είναι ελληνική μουσική, πρέπει να κοιτάξουμε να τη διατηρήσουμε απαλλαγμένη από ακουστικά ξένα στοιχεία.
Και ποια είναι αυτά? Ενδεχόμενως συνδιαλλαγή με άλλες γλώσσες. Πιστεύετε ότι δεν άφησε αποτύπωμα η τουρκική γλώσσα ως εκφορά λόγου? Που υποχρεωτικά μπαίνει μέσα στην ερμηνεία, στο ύφος, μάλλον, 400 χρόνια σκλαβιάς. Εγώ πιστεύω ότι άφησε. Εδώ πάει στην Αμερική ο θείος για μερικά χρόνια και έρχεται με το αξάν το αμερικάνικο ή το γερμανικό, ανάλογα. Οι άνθρωποι αυτοί που ζήσανε δεν θα έχουν το αξάν της τουρκικής γλώσσας. Το ολόπαχή, ας πούμε, δεν έχει ελληνική γλώσσα. Ναι. Το συναντάμε, όμως. Ή δεν είναι η εκφορά της ελληνικής γλώσσας, δεν είναι στη μύτη. Mm-hmm. Δεν είναι στη μύτη. Αυτά είναι αποτέλεσμα της συνύπαρξης με τη συγκεκριμένη γλώσσα. Και έγινε ένα κομμάτι... Γι' αυτό λέω ότι το Άγιον Όρος ως μια κλειστή κοινωνία είναι αυτό που διατήρησε τη βυζαντινή μουσική αλόβητη. Mm-hmm. Ανεπηρέαστη, και όποιος πήγαινε μέσα τότε και κλεινόταν εκεί, αναγκαστικά έπαιρνε το ήθος και το ύφος του συγκεκριμένου χώρου στον οποίο βρισκόταν. Ο καθηγητής της φωνητικής πρέπει να έχει, δηλαδή, γνώση του αντικειμένου που ο μαθητής του θα θέλει να αξιοποιήσει με τη φωνή του, τελικά. Το επιθυμητό είναι αυτό. Ναι. Το επιθυμητό είναι αυτό. Η δασκάλα μου, ας πούμε, δεν είχε, ήταν της κλασικής μουσικής. Mm-hmm. Και μάλιστα πολλές φορές μου έλεγε μην ψάλεις. Μην ψάλεις, γιατί θα χαλάσεις το στυλ το. Και υπήρχαν πάντα διχογνωμίες, μα είναι δυνατόν, πώς μπορεί να τα παντρέψεις αυτά κτλ. Πρέπει λοιπόν να υπηρετηθεί το στυλ κάθε φορά με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση και με το συγκεκριμένο τρόπο εκφοράς του λόγου. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να πάω να τραγουδήσω εγώ μια όπερα με το στυλ της βυζαντινής μουσικής. Και το αντίθετο, βέβαια. Ίσως και η εμπειρία των ετών σε... Ναι, είναι θέμα σπουδής καθαρά του αντικειμένου. Θα ήθελα να συνεχίσουμε, γιατί περνάει και ο χρόνος. Στο κομμάτι της εκμάθησης της ευρωπαϊκής μουσικής. Ποια είναι η αξία της γνώσης της ευρωπαϊκής μουσικής? Και πάντα μιλάμε, αγαπητοί μου, για τους ψάλτες. Διότι υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία λέει ότι διευρύνει τον μουσικό ορίζοντα ενός ψάλτη, αλλά υπάρχει και μία άλλη, καλοπροαίρετη, η οποία λέει ότι ο πλούτος της βυζαντινής μουσικής και ο όγκος της ύλη των μαθημάτων είναι τέτοιος που θα ήταν προτιμότερο να αφοσιωθούμε στη ψαλτική τέχνη. Δηλαδή, εγώ θα θέλω να ρωτήσω το εξής, αφού μας πείτε τη γνώμη σας για αυτή την τοποθέτηση, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα focus στα ωφέλη της γνώσης της ευρωπαϊκής μουσικής, με κάποια παραδείγματα ίσως πρακτικά, πάνω στο κομμάτι του αναλογίου που ο ψάλτης θα ανέβει να ψάλει μέσα από αυτή τη γνώση. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή μουσική δεν βοηθάει καθόλου σε αυτό. Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή. Ναι. Απλώς η άποψή μου είναι ότι μιας, και πιστεύω ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια άνθηση της βυζαντινής μουσικής. Με τη δημιουργία τόσων σχολών βυζαντινής μουσικής, καλλιεργείται, αναπτύσσεται, είμαστε σε άνθηση βυζαντινή μουσική, και τις δυνατότητες που μας έδωσε η τεχνολογία να ξανατυπώσουμε τα καινούργια βιβλία πολλά και να τα εκδώσουμε εύκολα σε σχέση με πριν μερικά χρόνια, αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη της βυζαντινής μουσικής. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι ως καλλιτέχνες, οι ψάλτες, γιατί έτσι είμαστε, είμαστε καλλιτέχνες και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Και ότι κάνουμε την θεότερη τέχνη. Θεία τέχνη κάνουμε. Και αυτό που έλεγε και ο Πλάτωνας, ότι δεν μπορεί να σκεφτούμε ότι δεν είμαστε οι συγγραφείς και η παραγωγή της μουσικής ή της ποίησης, δεν είναι θεόπνευστη. Πάντα υπάρχουν. Δεν ήταν θεόπνευστος τώρα που κατετάγει στους Αγίους ο Όσιος, ο Γεράσιμος, ο Μικραγιαννίτης. Δεν είχε ο άνθρωπος αυτός θεία έμπνευση? Πώς είναι δυνατόν? Ή πώς, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Τώρα, πριν λίγο καιρό μου ήρθε, όταν έγραφα τον Άγιο Κύριλο. Λοιπόν, βλέπω στα ιδιόμελα της Λυτής ένα γύρω σε καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά σειρές, και είχε μία τελεία μόνο στη μέση και μέσα στο τέλος. Και λέω,
πώς θα το μελοποιήσω αυτό. Πού θα κάνω ατελείς καταλήξεις και πόσες ατελείς καταλήξεις θα κάνω για να κάνω εντελείς το αυτό. Και όμως σας πληροφορώ ότι έρεε το μέλος έτσι. Γιατί είπα, έρεε το μέλος. Μέχρι να καταλάβω τι έγινε το είχα μελοποιήσει. Λοιπόν, αυτό εγώ το αποδίδω σε θεία έμπνευση. Και έτσι πρέπει να είναι. Έλεγε ο Πλάτωνας ότι μέσα εκεί, λέει στους ποιητές, κατοικεί θείο πνεύμα και τους εμπνέει. Και χωρίς αυτό δεν μπορούν να εκπέμψουν, να δημιουργήσουν τα σπουδαία τους έργα. Επειδή πλησιάζουμε, αγαπητέ δάσκαλε, προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα να μας πείτε και λίγα λόγια για το συγγραφικό σας έργο, καθώς και για την πρόσφατη εκδοτική σας δουλειά. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι σας οδήγησε στη συγγραφή και έκδοση βιβλίων που αφορούν τη διδακτέα ύλη που καθορίζει για τις σχολές της Βυζαντινής Μουσικής και τα οδεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι, είναι αντιληπτό ότι πάντα η μεριμνά μου ως δασκάλου ήταν το να δώσουμε περισσότερες δεξιότητες και ευκολίες στους μαθητές στην προσέγγιση της μελωδικής γραμμής, ας πούμε, και της εκμάθησης της βιζαντινής μουσικής. Αυτό ήταν που με οδήγησε στο να εκδώσω τα βιβλία αυτά, τα οποία είναι απαραίτητα εφόδια για τους μαθητές και όχι μόνο, να τα έχουν στο σώσιο, να τα έχουν συγκεντρωμένα, διότι και η καιρή είναι δύσκολη. Δυστυχώς δεν έχουμε πια τις δυνατότητες να έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη όπως είχαμε εμείς τότε στην ηλικία δική μου, δηλαδή, που, πώς το λένε, δεν τρώγαμε για να πάμε να αγοράσουμε ένα βιβλίο για να έχουμε μια βιβλιοθήκη να μπορέσουμε να ψάλουμε τούτο κοινό, όλα τα έργα αυτά. Αυτά λοιπόν είναι συγκεντρωμένα σε δύο τόμους και σύν το αναστησιματάριο, τα οποία είναι... Είναι του 4ου και 5ου έτους μέσα, όπως και του 3ου έτους, είναι όλα... Ναι, και εδώ έχει και δοξολογίες μέσα, σε συνόηση με τον αγαπητό και σεβαστό καθηγητή, τον κύριο Στάθη. Έχουν μπει μέσα 5 δοξολογίες που δεν ήταν γνωστές. Είναι αυτές που είχε εκδώσει τότε και είχαμε κάνει στο ραδιόφωνο τότε. Εξαιρετικές του 17ου αιώνα, που δεν είναι γνωστές, δηλαδή είναι 2 του Βαλασίου Ιερέως, του Χρυσάφη, του Μελχισεδέκ, η πρώτη και του Γερμανού Νέων Πατρών. Δοξολογίες πραγματικά διαμάντια της μελοποιίας. Τα λοιπόν, έκρινα ότι πρέπει να διδαχτούν τα παιδιά τη συγκεκριμένη εποχή. Πέρα από τα έργα μου του Μπερεκέτη και όλα αυτά, τα άλλα του Καλοφωνικού. Συνοψίζονται αυτά. Ναι, και συμπεριλαμβάνονται στον πρώτο τόμο που είναι για το 3ο έτος. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η σπουδή είναι που πρέπει να δώσω αυτό που έκρινα ότι από την εμπειρία μου τόσο ετών διδασκαλίας που πρέπει να έχουν τα παιδιά ως εφόδια στην ψαλτική τους πορεία. Συν τελευταία που έβγαλα, πέρα από το αναστασιματάριο βέβαια, έβγαλα και ένα θεωρητικό. Αυτά τα στοιχεία που πάντα μου λέγανε οι μαθητές μου, που τους έλεγα διανθισμένα από άλλα θεωρητικά. Ρε δάσκαλε, κάνε μας ένα με τις άποψεις σου. Αυτό λοιπόν το έκανα. Μάλιστα. Και έχει μέσα, δεν είναι η άποψη μόνο η δική μου ή της μιας σχολής, βεβαίως στηρίζεται στο Χρίσεντο. Αυτό που είναι το όμως αναφέρει και πηγές άλλων. Και άλλες πηγές και άλλες απόψεις μέσα. Ώστε σε κινητοποιεί να ψάξεις άμα θέλεις. Βεβαίως. Εκεί είναι που συντελεί, ας πούμε, το στην έρευνα. Οδηγεί στην έρευνα. Γιατί, εντάξει, εγώ μπορεί να πω αυτό, αλλά πρέπει πάντα ο μαθητής να γίνεται ερευνητής και όχι να παίρνει εύκολη ό,τι του λέμε, ας πούμε, να το παίρνει εύκολα και αβασάνιστα. Εμένα με ενδιαφέρει ο μαθητής να γίνει ερευνητής, να ψάξει. Να κοιτάξει και άλλα στοιχεία. Και έτσι πιστεύω ότι θα καταλήξει να γίνει μια ολοκληρωμένη μουσική προσωπικότητα. Γιατί εκεί συντελεί τελικά η διδασκαλία. Το να γίνει ένας, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μαθαίνει και τη δυτική μουσική. Ξεχνάμε ότι οι τρεις δάσκαλοι
ήταν γνωστό, γνωστό είναι γνωστό και ειδικά ο Χρήσαντος, ότι ήταν πολύ καλοί γνώστες και της δυτικής μουσικής. Λοιπόν, μια ολοκληρωμένη λοιπόν μουσική σπουδή είναι αυτή η οποία περιλαμβάνει όλη την γκάμα της μουσικής δημιουργίας, την οποία πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής. Οπότε όλα αυτά τα βιβλία μπορούμε να τα βρούμε και στο βιβλιοπωλείο, νομίζω, της Αποστολικής Διακονίας. Αυτό είναι, εγώ έχω δώσει τα πνευματικά δικαιώματα, όχι πνευματικά δικαιώματα, την κεντρική διάθεση στην Αποστολική Διακονία, ως μια προσφορά και στην Εκκλησία μας, που ξέρω ότι επιτελεί ειδικά η Αποστολική Διακονία ένα πολύ σπουδαίο και, πώς το λένε, και παιδαγωγικό και γενικά πολύ σπουδές έργο, ούτως ώστε όποια έσοδα να πηγαίνουν εκεί. Αλλά υπάρχουν και στη διάθεση και του Ιδρύματος Μουσικής της Σειράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η οποία φιλοξενεί αυτές τις εκπομπές, και πρέπει να ευχαριστούμε τον πατέρα Ειρηναίο Νάκο, τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, με το οποίο και εσείς έχετε συνεργασία ως διευθυντής της σχολής της Ζωοδόχου Πηγή Ακαδημίας. Πείτε μας και λίγο έτσι, πολύ έτσι, εν συντομία, τις δραστηριότητες αυτές. Η σχολή αυτή είναι γνωστό ότι την ίδρυσα το 1993, ήταν η πρώτη σχολή που ιδρύθηκε με προϊστάμενο τότε τον νυν Μητροπολίτη Δημοτήχου, αγαπητό και συνάδελφο στη νομική τελικά, είμαστε μαζί στη νομική και βρεθήκαμε εδώ στο διάκονος τότε, εκείνος εκεί, πρωτοψάλτης εγώ, και είπαμε κάποια στιγμή όταν ανέλαβε προϊστάμενος ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τους νέους. Και πρότεινε να κάνουμε αυτό και πραγματικά δραστηριοποιηθήκαμε και εκείνος νέοι τότε. Mm-hmm. Τρέξαμε να φτιάξουμε το χώρο, να αγοράσουμε τα έπιπλα που χρειαζόταν. Οι ίδιοι με προσωπική μας εργασία, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι και εκείνος βοηθούσε πάρα πολύ και εγώ να φτιάξουμε τους χώρους και όλα αυτά. Και έτσι ιδρύθηκε η πρώτη σχολή στο χώρο της Αρχιεπισκοπής, mm-hmm. πρώτη σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Και πραγματικά, τον πρώτο χρόνο είχε τότε 120 μαθητές, το δεύτερο 140, αλλά βέβαια τα ανθρώπινα, εγώ έφυγα μετά, μάλλον με διώξανε μετά, εφύγανε. Αλλά ξαναεπανέλθατε. Επανήλθα με πρόταση του πατρός Ηλία και βεβαίως ο Αρχιεπίσκοπος είχε από καιρό εκφράσει την επιθυμία του να επανέλθω και να αναλάβω, και είμαι εδώ και τώρα είναι ο τέταρτος χρόνος που διανύομαι. Δόξα τω Θεώ πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πολύ καλή συνεργασία και πιστεύω ότι επιτελείται ένα πολύ σοβαρό έργο εκεί. Και είστε και άμεσο συνεργάτης όμως και με το Ίδρυμα εδώ της Μουσικής. Βεβαίως, έρχομαι, Αθηνών. Mm-hmm. Πριν κλείσουμε, συμπληρωματικά στο κομμάτι των εκδόσεων που είπαμε, θέλω να μου σχολιάσετε κάτι που είχε πει ο αείμνηστος Δημήτρης Σουρλατζής. Ότι του είχε πει ο Κωνσταντίνος Πρίγκος ότι το Αναστασιματάριο πρέπει να διδάσκεται 2 έτη. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν από την πολύχρονη διδακτική σας πλέον εμπειρία, θα προτείνατε κάποιες αλλαγές στην κατανομή της διδακτίας ύλης ανατάξη από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα? Μα διδάσκεται σε 2 έτη. Ναι. Διδάσκεται. Δηλαδή το πρώτο έτος διδάσκεται και Αναστασιματάριο. Δεν περιορίζεται μόνο στα ασκήσεις. Ξεκινάει με το ειρμολογικό. Ναι, ειρμολογικό. Μα έτσι θα ξεκινήσει από τα εύκολα στα δύσκολα. Αλλά το δεύτερο έτος είναι αποκλειστικά Αναστασιματάριο. Θεωρείτε ότι και κάτι αργό πρέπει και να σύντομο. Αλλάξει από όλη την... Να σου πω κάτι. Η πορεία είναι σωστή. Τώρα το πώς θα την κατανείμεις μέσα στο χώρο και στο χρόνο εξαρτάται από τον κάθε δάσκαλο. Το ζητούμενο είναι όταν παρουσιαστεί ένας μαθητής για το πτυχίο ή το δίπλωμα, που για μένα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να μάθω. Εγώ δεν πήγα ούτε για πτυχία να πάρω, ούτε για διπλώματα. Πήγα να μάθω γιατί μου άρεσε. Νομικά σπούδαζα. Αλλά μου άρεσε η τέχνη γενικά. Και έτσι βρέθηκα και στο θέατρο, και έτσι βρέθηκα και στη μουσική. Ήταν η ψυχή μου, η ζωή μου, όλα αυτά. Λοιπόν, πήγα εκεί να το κάνω μόνο και μόνο επειδή μου άρεσε. Δεν είχα σκοπό δηλαδή ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά με τον τομέα αυτό. Λοιπόν. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν παρουσιάζουμε ένα μαθητή για το πτυχίο ή το δίπλωμά του, να είμαστε σίγουροι ότι έχει όλα τα εφόδια και είναι ικανός γι' αυτό. Άρα έχει περάσει όλη την αυτή. Το ζητούμενο για μένα, αυτό που λέω στους μαθητές μου, θέλω να με κλωτσάτε, να με πετάτε, να μου πείτε ότι δεν σε έχω ανάγκη τώρα. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Δεν θέλω δηλαδή να τους έχω δεσμευμένους. Η επιτυχία του δασκάλου. Αυτό είναι.
Δηλαδή, λέω πάντα, χρησιμοποιώ το παράδειγμα. Βλέπετε, λέω, όταν δείχνει σκηνές από τη ζούγκλα, βλέπετε, λέω, η Λένα ή η μαμά Τίγρης, πώς εκπαιδεύει τα παιδάκια της να είναι αυτόνομα. Και εγώ αυτό θέλω να είστε, αυτόνομοι. Όχι να εξαρτάστε από μένα. Να μου πείτε, δάσκαλε, δεν σε έχουμε ανάγκη. Το είναι. Νομίζω... είναι επιτυχία του δασκάλου. Και νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που είπατε, γιατί πλησιάζουμε δυστυχώς, φίλοι μου, στο τέλος της εκπομπής και θα μπορούσαμε να κάναμε τουλάχιστον τρεις εκπομπές εδώ με τον κύριο Παυλάκη, ο οποίος είναι χήμαρος, αλλά μιλάει νομίζω μέσα την καρδιά του και σήμερα μας περνάει μηνύματα, θα έλεγα, πολύ ενθαρρυντικά για να συνεχίσουμε εμείς οι νεότεροι. Επειδή λοιπόν πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση, σαν βυζαντινή ηχό η εκπομπή μας, θέλει να σας προσφέρει δύο δώρα αγάπης. Είναι δύο βιβλία. Το πρώτο είναι του Θεοδοσίου του Γεωργιάδου, καθηγητού της Σχολής της Κάλκης του Αϊμνίστου. Και το δεύτερο είναι... ήταν σπουδαίος ο Θεοδόσης. Έχουμε έργα του σπουδαία και πάντα θυμάμαι ότι ψάλαμε το Θεοτό και Παρθένε που έχει συντμήσει. Θυμάμαι ότι όταν το ψάλαμε στην Ουγγαρία, στο Κέτσκεμετ, που είχαμε πάει, το πόσο αντίκτυπο έκανε, οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ακούσει ποτέ βυζαντινή μουσική. Το πόσο, τι να σας πω δηλαδή, πώς το δεχτήκαν, ναι, αυτό το έργο. Πολύ σπουδαίες συνθέσεις. Και το δεύτερο είναι ένα βιβλίο, το έχουμε ξαναδείξει και εδώ στην εκπομπή μας, του πρώτου μου δασκάλου, του Κυριάκου, του Κούλη ως γνωστόν. Του Κρέστα, αγαπητός φίλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά έτη πρωτοψάλτη στην Αγία Τριάδα του Βύρωνα. Βέβαια, και στην Αγία Ειρήνη στην Παλαιά Φώκια τα τελευταία χρόνια, να είναι καλά. Εμείς δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και να είστε καλά και κάθε δύναμη και ευλογία στο έργο που ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί μου, ήταν ο κύριος Σπυρίδων Παυλάκης, διευθυντής της σχολής του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγή Ακαδημίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και συνεργάτης του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που φιλοξενούμαστε εδώ πέρα στις εκπομπές μας. Ευχαριστίες θερμές στο Γενικό Διευθυντή, τον πατέρα Ειρηνέο Νάκο, στο Άθε Σάρτ και τον Ιωάννη Πεφάνη που ηγείται αυτού και φυσικά στον αγαπητό αδελφό πλέον, τον Αλέξιο τον Νικολουτσόπουλο, που χάρη στη δικτυακή τηλεόραση, PCM Video, μπορούμε να σας δείχνουμε το να πιστεύουμε όλα αυτά τα ωραία. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.
come.